δεν υποφέρω από κανένα από τα δύο πιάτα. Εγώ τα βρήκα νοστιμότατα και μπράβο σας που τα μαγειρέψατε. Μπράβο μας. Εντάξει, είχανε κάποιες ατέλειες, κάποιες αστοχίες, γι' αυτό όμως είναι εδώ ο ειδικός να μας τις πει σε λίγο. Τώρα εγώ θέλω να ρωτήσω τη Δέσποινα, τη φίλη μου, πώς αισθάνεται για τον κανακάρι της. Καταπληκτικά. Εσείς τι έχετε να πείτε για την εμπειρία τη σημερινή. Καρμπονάρα χωρίς μακαρόνια. Τέλεια. Μοναδική, μοναδική. Μοναδική ακριβώς. Δεν υπάρχει αλλού πουθενά. Δεν την ξέρει κανένα. Αλλά βγήκε καταπληκτική και πάλι. Δεν ξέρω αν έχει την ίδια γνώμη και ο Έκτορας Μποτρίνη. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από εσάς. Το λουκάνικο δεν ήθελε παραπάνω γιατί τα λουκάνικα τα περισσότερα είναι προψημένα, ειδικά αυτό. Η πάστα για μένα ήταν πολύ καλαβρασμένη. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι την είχατε αφήσει στην αρχή πάρα πολύ ώρα με νερό που δεν έβραζε και απ' έξω είχε λίγο πανιάσει. Αλλά στο κέντρο ήταν αλντέντε, ναι. Παρόλο που η πάστα αυτή δεν χρειάζεται να είναι και αλντέντε πολύ γιατί θέλει λίγο περισσότερο βράσιμο λόγω ότι είναι με αυγό. Εδώ πάμε. Λοιπόν, καρμπονάρα με κρασί δεν είναι καρμπονάρα, είναι δική σας καρμπονάρα, δεν είναι καρμπονάρα, κάτι που κάνετε μόνοι σας. Θα μπορούσε την καρμπονάρα με το κρασί που τη χτύπαζε το ρίχνες πάνω στο μπέικον και να κάνω μια πολύ ωραία ομελέτα. Θα ήταν καλύτερα. Άδιο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το αλντέντε δεν είναι αλντέντε, είναι αλπέντε. Είναι σαν να βράσαν 5 λεπτά, ήταν πάρα πολύ σκληρά. Σε γενικές γραμμές τα δύο πιάτα δεν απέχουν πολύ. Μην νομίζετε ότι το δικό σας είναι χειρότερο, το δικό σας είναι καλύτερο. Είμαστε εκεί κοντά-κοντά, χτυπούνται. Θα κερδίσει κάποιο που είναι λίγο καλύτερο από το άλλο, εντάξει. Λοιπόν, το πιάτο που κερδίζει είναι... Το πιάτο που κερδίζει είναι το σπετσοφάι. Επόμενο βήμα. Συγχαρητήρια, μπράβο. Συγχαρητήρια. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Έναν χέρι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια στον Στέφανο και την κυρία Δέσποινα, η οποία όντως αποδείχθηκε γουρλού για την ομάδα της. Το ίδιο γουρλού αποδείχθηκε και η πεθερά της Τζέννης και μαμά της Αμαλίας. Με τον αδερφό της Αμαλίας και τον σύζυγο της Τζέννης, τον Άγγελο, η οποία ήταν σήμερα κοντά μας. Ήρθαν όμως, σας απολαύσαν, σας καμαρώσαν. Περάστε καλά. Πάρα πολύ. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Χίλια ευρώ δικά σας. Κατερίνα. Έλα κοντά μας, δεν θα το πανηγυρίσουμε. Κερδίσαμε τα πρώτα 1000 ευρώ. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει στη έλα, συνέχεια. Έλα Κατερίνιο, έλα. Να σου πω συγχαρητήρια. Μπράβο τώρα. Πραγματικά δηλαδή, όντως. Όντως, ε. Έλα από εδώ, μπράβο, 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 έτσι. Έλα αγάπη μου. Έτσι. Φύλα και εσύ λίγο, έτσι. Μη ζηλεύει. Λοιπόν, θα είστε μαζί μας και την επόμενη φορά. Θα σε ξαναδούμε και στο επόμενο επεισόδιο. Θα είσαι εδώ κοντά. Λογικά, θα ναι. Το σκεφτώ. Θα δούμε. Τι εννοείς, δεν κατάλαβα. Είχε πολλά μάτσα. Εντάξει, εσύ, εντάξει, χάρηκα που παντρεύεστε δηλαδή. Και τώρα χάρηκα που κερδίσατε πραγματικά δηλαδή. Κατερίνα μου, συγχαρητήρια. Έλα και τη μαμά, έλα, έλα. Την κούκλα, τη μαμά. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Υγεία σε όλο τον κόσμο, υγεία. Πάνω απ' όλα, υγεία, υγεία, υγεία. Όσο για σένα, αν αυτό που κάνεις στην κουζίνα το κάνεις καλά, έλα να μαγειρεύσεις και για μένα, σε περιμένω. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Bye!